Εμένα μου έχει δημιουργηθεί και μια άλλη απορία. Τι θα μας πει τώρα ο Λευτέρης Λαζάρου που έδωσε αποκλειστική συνέντευξη στον Γιώργο Οικονομάκη για όλο αυτό που συμβαίνει με την πανδημία, πόσο δύσκολα περνάνε τα εστιατόρια, αν ο κόσμος τα εμπιστεύεται, μπορεί να βγει, να φάει, γιατί νομίζω ότι τα εστιατόρια και τα καφέ μετά το άνοιγμα δούλεψαν αρκετά και τα κλαμπ, έως ότου βέβαια κλείσανε. Αλλά στα εστιατόρια ίσως ο κόσμος να αισθάνεται λίγο περισσότερο ασφαλής, γιατί δεν έχει τόσο πολύ κόσμο, υπάρχουν πιο πολλές αποστάσεις, έτσι, τα τραπέζια είναι μετρημένα. Πάμε να δούμε τι είπε στο Γιώργο Οικονομάκη. Εδώ, στο σπίτι σας, στο χώρο σας. Καταρχήν το είπατε πάρα πολύ ωραία, στο σπίτι μου. Ξέρετε, στα εστιατόρια μας λειτουργούμε πάνω από 12, 14, 16 ώρες πολλές φορές την ημέρα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι και με τους ανθρώπους που συναναστρέφομαι εδώ, αλλά και με τους ανθρώπους που συλλειτουργώ, υπάρχει μια σχέση σαν να είμαι στο σπίτι μου με τους δικούς μου ανθρώπους. Δύο γάμους, τρία παιδιά. Δύο γάμους που μπορεί ο ένας να κατέληξε σε διαζύγιο, ο πρώτος δηλαδή, αλλά που ευτύχησα και εγώ και η πρώην σύζυγός μου να έχουμε μια τέτοια σχέση που είχαμε ένα ευτυχισμένο διαζύγιο. Βάφτισε το παιδί από το δεύτερο γάμο το παιδί? Ναι, έχει βαφτίσει την κόρη μου. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας σχέσης που είχε ειλικρίνεια, που μπορεί να χωρίζεις ερωτικά από έναν άνθρωπο, αλλά δεν σημαίνει ότι όλα αυτά τα χρόνια που ζήσες μαζί της ή μαζί σου δεν υπήρχαν άλλα στοιχεία που σας έδαιναν. Από τα παιδιά σας ακολούθησε κάποιο τον δρόμο σας? Μόνο η μεσαία μου η κόρη βρίσκεται στον χώρο. Είστε αυστηρός? Δηλαδή θα δοκιμάσετε από το πιάτο, θα κάνετε την παραδείγμα? Δεν είναι στον χώρο της κουζίνας, είναι στον χώρο του σέρβις. Mm-hmm. Οπότε περισσότερο εκείνη είναι αυστηρή μαζί μου και λιγότερο εγώ. Το καλό είναι ότι είμαστε δύο ίδιοι χαρακτήρες περίπου και υπήρχαν συγκρούσεις όσο έμενε στο σπίτι μου. Από τον καιρό που έμενε στο σπίτι της, αλλάξανε πάρα πολλά πράγματα και αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις μας στο πολύ καλύτερο. Η παράδοση έχει θέση στο τραπέζι. Περάσατε εσείς από το χώρο της τηλεόρασης και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Εγώ αυτό που έκανα ήταν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Εγώ δεν λειτουργήσα σαν κριτής. Λειτουργήσα σαν εκπαιδευτής. Εγώ δεν βγήκα στην τηλεόραση να γίνω γνωστός. Ήμουνα ήδη πολύ γνωστός. Με τις παρουσιάστριες που δούλεψα μαζί, κυρία Μανολίδο, κυρία Συνατσάκη, κυρία Μπεκατόρου, είχα άριστη σχέση μαζί τους. Με περισσότερο δέθηκα βέβαια με τη Μαρία την Μπεκατόρου, γιατί ήταν ένας άλλος χαρακτήρας, ένα πολύ ζεστό πλάσμα. Και τα ακόμα επαφές? Με την Μπεκατόρου έχω κρατήσει πολύ καλές επαφές. Οι τωρινοί κριτές πώς τους βλέπετε στο MasterChef? Καταρχήν τους ξέρω σαν συναδέλφους, δεν τους γνωρίζω σαν κριτές, γιατί ο χρόνος που μου δίνεται είναι πάρα πολύ περιορισμένος. Δεν έχω, ούτε έχω δει δηλαδή. Σκεφτείτε ότι ούτε τα δικά μου έβλεπα. Δεν μ' άρεσε να με βλέπω. Δεν μ' άρεσε να με βλέπω γιατί φοβάμαι ότι δεν το κάνω καλά. Και αυτό με στεναχωρεί και έτσι αποφεύγω να με βλέπω. Οπότε... Ούτε τους κριτές έχετε δει δηλαδή? Δεν έχω δει κανένα από τα... αυτά τα παιχνίδια. Τι θα συμβουλεύατε ένα νέο παιδί που θα σας έλεγε θέλω να πάω σε ένα reality μαγειρικής? Καταρχήν θα τον ρώταγα αν θέλει να γίνει μάγειρας. Οι μάγειρες δεν είναι τηλεοπτικοί. Οι μάγειρες είναι εδώ, στο διατάφτα. Η μαγειρική θέλει πολλά χιλιόμετρα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή τηλεοπτικός μάγειρας ο οποίος βγαίνει μπροστά και θεωρείται ότι δεν μαγειρεύει καλά? Για να σας απαντήσω σε κάτι τέτοιο, πρέπει αυτός ο τηλεοπτικός μάγειρας να έχει και ένα εστιατόριο. Για να μπορώ να φάω και να έχω το δικό μου κριτήριο. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ λίγοι. Δεν έχει κάτι να μου πει. Σας κάλεσε πρόεδρος της Δημοκρατίας για το γεύμα των 200 χρόνων από την Επανάσταση και ήταν πάρα πολύ τιμητικό για μένα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν αξίζανε και άλλοι συναδελφοί μου αυτή την πρόταση. Τι μπορεί να σας αγχώσει σε ένα τόσο σημαντικό μενού, σε μια τέτοια μεγάλη προετοιμασία? Να σας πω, λόγω των ημερών. Αναστενούσα. Και αυτό θα ήταν για μένα καταστροφικό, να μην μπορώ να ηγηθώ της ομάδας μου. Έχει διπλά ο άνθρωπος, έχει δίκιο. Βέβαια, βέβαια. Υπέροχος άνθρωπος ο κύριος Λαζάρου, υπέροχος επαγγελματίας. Είναι γλυκός, είναι καλοσυνάτος, έχω φάει από τα χεράκια του. Είναι
Φανταστικό. Αστέρι Μισελέν. Ναι, βέβαια. Δεν είναι και να συμφωνήσουμε σε κάτι. Ότι οι μάγειρες δεν είναι τηλεοπτικά προϊόντα. Οι μάγειρες κρίνονται στην κουζίνα τους. Και εκεί θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πριν από καιρό είχα κάνει, παιδιά, μια εκπομπή με παιδάκια. Είχα κάνει ένα πιλότο τέλος πάντων για ένα κανάλι. Και επειδή βλέπανε τα παιδάκια πάρα πολύ Masterchef, πιστεύανε λοιπόν ότι η μαγειρική είναι αυτό το πράγμα, ή σε τηλεόραση. Mm. Και πήρα ένα παιδάκι λοιπόν και του έδειξα πώς γίνεται κάποιος μάγειρας. Και πήγαμε σε μικρά μαγαζιά, πήγαμε στην Καλυθέα, σε ένα μαγειριό και έπαθε σοκ. Τα παιδιά που βλέπουν το Masterchef δεν έχουν συνολική εικόνα. Νομίζω ότι οι κουζίνες είναι έτσι. Ναι, απογοητεύτηκαν. Αστραφτέρες, καθαρές, ένα στούντιο. Απογοητεύτηκαν ή ενθουσιάστηκαν, Δημήτρη? Απογοητεύτηκαν. Δηλαδή δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι πραγματικά μπορεί να πας σε μια κουζίνα η οποία είναι 2x2, ο ένας πάνω στον άλλο, να μην έχεις χώρο, να μην έχεις τόσα, όπως τα βλέπεις στην τηλεόραση, ξέρεις, υπερσύγχρονα εργαλεία, τόσα πολλά εργαλεία, καθαριότητα. Η πίεση χρόνου να βγάλεις τα φαγητά, η μυρωδιά. Βέβαια. Η μυρωδιά, η ψησταριά. Το λάθος, πώς διαχειριστείς ένα λάθος, μπορεί να χαλάσει ένα πιάτο και να μην το βγάλεις προς τα έξω και να πρέπει να φτιάξεις από την αρχή και μένα το χειρότερο μου είναι οι μυρωδιές. Η φαγητήλα αυτή που φεύγεις από μια κουζίνα μετά, εντάξει, δεν υπάρχει. Εντάξει, η δουλειά τους είναι αυτή. Τι να κάνουν, ρε, Δημήτρη, πού να πάνε. Να την ανοίξουν, να είναι open εντάξει, space. Σε μια καλή κουζίνα δεν φεύγεις με μυρωδιές, βέβαια είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι. Έχει καλό σύστημα και φεύγουν οι μυρωδιές, δεν πρόκειται να φεύγεις έξω να βρωμάζεις. Λέξη απορροφητήρα στην έγκυσα, δύσκολα. Μέσα στην κουζίνα δεν υπάρχει, σίγουρα θα έχει. Καλά, σίγουρα. Θα πάρεις μυρωδιές. Δηλαδή, εγώ αν είχα δικό μου εστιατόριο, θα είχα και ένα μπάνιο, το προσωπικό μετά να κάνει ένα μπάνιο και να φεύγει.